Όχι στην κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ, του Επικουρικού Ταμείου των Τραπεζοϋπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, είπαν οι συνταξιούχοι το πρωί στα Χανιά. Η τράπεζα κατέβασε τα ρολά της και οι συνταξιούχοι γέμισαν με συνθήματα το χώρο αντιδρώντας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που καταργεί εν μη ανοιχτή το λογαριασμό επικούρησης. Είναι η τρίτη συγκέντρωση που πραγματοποιούμε στο χώρο αυτό για να διαμαρτυρηθούμε ακόμη μια φορά πιο έντονα μετά την οριστική διακοπή θεωρούμε του ποσού το οποίο μας καταβάλει από το 1949 η Εθνική Τράπεζα σαν ποσό επικουρικής σύνταξης και το οποίο αντιπροσωπεύει το 45% των συντάξιμων αποδοχών μας. 16.000 συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι πανελλαδικά θα βρεθούν χωρίς το επικουρικό τους μετά από απέτηση της διοίκησης να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, το ΕΤΕΑΠ. Εγκυμονή κινδύνους δημιουργίας κόκκινων δανειστών προς την Εθνική Τράπεζα κύρια, εφόσον η πλειοψηφία των συναδέλφων μας έχει δανειοδοτηθεί για στεγαστικά δάνεια ή προσωπικά δάνεια και τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλεί έγκαιρα και συστηματικά όπως το μέχρι σήμερα. Το ΛΕΠΕΤΕ είναι ένας θεσμός που λειτουργεί εδώ και 70 χρόνια και στο ταμείο αυτό βάζουν χρήματα εργαζόμενοι και διοίκηση, δηλαδή δεν υπάρχει συμμετοχή του κράτους. Τα επόμενα βήματά μας θα καθοριστούν από συλλογικές αποφάσεις που θα ληφθούν κεντρικά από το Σύλλογο Συνταξιούχων στην Αθήνα και τον οποίο καλούμε ανοιχτά να κάνει γενική συνέλευση των μελών εάν δεν μπορεί να αποφασίσει κάποιες δυναμικές κινητοποιήσεις για να αποφασίσουν η βάση των συναδέρφων για την πορεία των κινητοποιήσεων. Όλοι οι πολίτες και κύρια τα 4,5 εκατομμύρια των φτωχών εντός εισαγωγικών συμπολιτών μας θα πρέπει να αντιδράσουν επιτέλους πιο δυναμικά στα μέτρα τα οποία καθημερινά αναλαμβάνονται και νομοθετούνται. Οι συνδικαλιστές υπογραμμίζουν ότι για την κατάσταση του Ταμείου έχει ευθύνη η Εθνική Τράπεζα με τις επιλογές της, καθώς δεν κάνει προσλήψεις αλλά έχει ενοικιαζόμενο προσωπικό, ενώ παράλληλα εφάρμοζε εθελούσιες εξόδους.